αλήθεια είναι ότι ο χρόνος όλα τα γιατρεύει, έτσι δεν λένε. Ναι, γιατί μιλάς για πληγές. Όχι, μιλάω για μια παρεξήγηση, για να αλλάξουμε θέμα αν θέλετε, και να σας πάω στο Γιώργο Λεμπέση. Και το Φίβο. Και στο Φίβο, που ετοιμάζονται να συνεργαστούν ξανά, μετά από πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Να σας θυμίσω ότι πήγαιναν στο ίδιο οδείο, είχαν μάλιστα και τον ίδιο δάσκαλο. Στην πορεία προέκυψε η συνεργασία τους, η δισκογραφική. Κάνανε πολλές επιτυχίες για 8 χρόνια και μετά ξαφνικά οι δρόμοι τους χώρισαν. Τσακώθηκαν. Τσακώθηκαν και άσχημα. Τσακώθηκαν πολύ. Ο Γιώργος Λεμπέσης, σε συνεντεύξεις που έχει δώσει στο παρελθόν, έχει πει ότι δεν γνώριζε τον λόγο που συνέβη αυτό. Είναι κάτι έτσι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Δηλαδή, κάποιοι φίλοι κολλητοί ξαφνικά, ας πούμε, να μην μιλήσουν. Ναι, αλλά από κάποια στιγμή και μετά, όμως, ό,τι και αν είχε γίνει μεταξύ τους, εγώ θυμάμαι και το λέω με κάθε συμπάθεια στον Γιώργο, γιατί το έχω ζήσει κιόλας. Για τον Γιώργο το Λεμπέση, ότι δεν προχώραγε η καριέρα του λόγω του ότι είχε σταματήσει η συνεργασία με το Φίβο, είχε γίνει λίγο αιμονή και έβλεπε, πιστεύω, και λίγο φαντάσματα σε μέρη που δεν υπήρχαν. Πάντως πολύ καλύτερα. Το είχα ζήσει, το είχα δει. Όταν σταμάτησε να τους γράφει ο Φίβος. Φυσικά. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα να νομίζω. Άλλο δεν σου γράφει ο Φίβος και άλλο να νομίζω ότι σε πολεμπάει ο Φίβος. Είχε κάνει δηλώσεις τέτοιες, εφόσον. Όχι, αλλά το έχω ζήσει εγώ. Ναι, ο Φίβος έχει γράψει πολλές μεγάλες επιτυχίες. Ναι, αλλά παίζει ρόλο αυτό που λέω. Γιατί πολλοί καλλιτέχνες πολλές φορές θέλουν να βρουν δικαιολογίες για την πορεία. Δεν το λέω ειδικά για τον Γιώργο, έχουμε ζήσει πάρα πολλούς όλα αυτά τα χρόνια. Και πάντα τους θέλει η εταιρεία, ο μάνατζερ, ο συνθέτης που με εγκατέλειψε. Δεν είναι έτσι. Μερικές φορές υπάρχει απλά η κοιλιά στην καριέρα. Έχει ζήσει, Ποσειδώνα μου, στη δισκογραφία. Αν δεν έχει την υποστήριξη που πρέπει να έχει, ξέρει πολύ καλά ότι οι καριέρες πέφτουν σε μία νύχτα. Και όταν συμπορεύεσαι και με έναν άνθρωπο. Παιδιά, όμως παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Υπάρχουν άνθρωποι που τους πολέμησαν και παρόλα αυτά κάνανε τέλεια καριέρα. Δηλαδή, ο Παντελίδης που ήταν τεράστιο ταλέντο, ξεκίνησε στο μπάνιο του με μια κιθάρα και μετά άρχισαν να τον προβούνε. Όχι, θέλω να πω ότι παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Εξαίρεση ο Παντελής Παντελής. Αυτό το με πολεμούν τα κυκλώματα με λίγα λόγια. Αλλά το πόσο τον είχε βοηθήσει ο Φίβος είναι γεγονός. Τον είχε βάλει δίπλα στη Δέσποινα Βανδύ σε ένα ντουέτο. Τον Τόλι Βοσκόπουλο. Τον Τόλι Βοσκόπουλο. Δύο άλμπουμ, το κάθε άλμπουμ είχε 5 hits. Τι να λέμε τώρα. Επίσης να σας θυμίσω τώρα, μιλώντας για αυτή την παρεξήγηση που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Το 2012, στη συναυλία για τα 20 του χρόνια, ο Φίβος δεν είχε το Λεμπέση. Δεν ήταν. Ναι, αλλά ήτανε το καλοκαίρι που ο Γιώργος βάφτισε το παιδάκι του, ο Γιώργος Λεμπέσης, ο Φίβος. Ο Φίβος πήγε στη βάφτιση. Γιατί άρχισαν να τα ξαναβρίσκουν. Ξέρεις πώς άρχισαν να τα βρίσκουν όλα. Πώς. Μέσα από το House of Fame, όπου ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας είπε ένα τραγούδι του Γιώργου Λεμπέση. Στην συνέχεια, ο Φίβος, την κριτική που του έκανε, είπε τα καλύτερα για τον Γιώργο. Αυτός ένιωσε υποχρεωμένος να του τηλεφωνήσει για να τον ευχαριστήσει. Και εκεί, από ό,τι φάνηκε, άρχισε έσπασο να γίνεται όλη ήταν αυτή ο ένας η παρεξήγηση. Γιατί τι να είναι δηλαδή, τέτοιος καυγάς που να κρατάει τόσα χρόνια. Προφανώς είχαν μεγάλα θέματα. Είναι σοβαρό, υποθέτω, δηλαδή, θέλω να πω. Αλλά τους έφερε κοντά και η πολύ σημαντική συναυλία που είχε γίνει στο Ηρώδιο του Desmond Child, του σημαντικότατου συνθέτη, που συμμετείχε ο Γιώργος και που είχε εμπλοκεί σε αυτή τη συναυλία και ο Φίβος. Πάντως, αν υπάρχει μεγάλη αγάπη, θέλω να πω εγώ, σε μια σχέση και είναι πολύ δυνατή. Όταν διαταράσσεται, υπάρχει και ο πληγωμένος εγωισμός που ίσως ακόμα και αυτή την απόσταση την κάνει μεγαλύτερη. Σε κάθε περίπτωση, ευχάριστο έτσι που ξανά. Και μιας και μιλάμε και για το Φίβο, να πούμε αυτό που είπα και λίγο νωρίτερα, ότι ο χρόνος όλα τα διατρέβει και οι παρεξηγήσεις λύνονται. Ας πούμε, περιμέναμε πώς και πώς κάποια στιγμή να συνεργαστεί ξανά και με την Κέτι Γαρμπή. Γιατί και με την Κέτι είχε πολλά χρόνια να συνεργαστεί και ξανασυνεργάστηκαν. Και με τον Κόκοτα. Και με τον Δημήτρη Κόκοτα λέγανε ότι είχαν παρεξηγηθεί. Και με την Έλλη Κωνσταντίνου. Επειδή τον ξέρω τον άνθρωπο από το ξεκίνημα της καριέρας του, δεν μαλώνει. Απλά ο Φίβος έχει το εξής. Είναι πολύ απόλυτος, δεν είναι μόνο συνθέτης δικουργός. Είναι και μάνατζερ των καλλιτεχνών και κατά κάποιο τρόπο. Λέγαμε κάποτε χιουμοριστικά ότι τα τραγούδια του γίνονται μεγάλες επιτυχίες, γιατί όταν γράφει για ένα τραγούδι, του ράβει κοστούμι. Δηλαδή, τον φαντάζεται να το πουλάει αυτό που τραγουδάει, να του ταιριάζει στο φυσικό του. Οπότε, ένας τέτοιος συνθέτης, στιχουργός, μάνατζερ, πολλές φορές μπορεί να λέει την Ελένη τι θέλω έτσι και η Ελένη να μην συμφωνεί. Δεν είναι αυτό που σου έχει όμως απόλυτο δίκιο, γιατί έκανε πολύ μεγάλες καριέρες. Έτσι γίνεται. Και φόραγε ακριβώς το τραγούδι πάνω στον καλλιτέχνη και είχε άποψη και σε όλα για το τραγούδι. Και ο καλλιτέχνη είναι άνθρωπο. Υπάρχει το εξής. Ο καλλιτέχνης στην αρχή, που το κουστούμι που του έχει ράψει ο Φίβος του φέρνει επιτυχίες, αύξηση ημεροκάμα του, πρωταγωνιστικό ρόλο σε κέντρο, το δέχεται. Από κάποια στιγμή και μετά που βαριέται να παίζει το ρόλο που του έχει αρχίζει ράψει. Και κλωτσάει. Ο Φίβος αρχίζει και κλωτσάει και εκεί υπάρχουν τα προβλήματα. Γιατί ο καλλιτέχνης θα τα λέμε, δεν θα τα λέμε. Όταν είναι 25 χρονών, χωρίς εμπειρία και χωρίς γνώση όλου αυτού του κυκλώματος της μουσικής βιομηχανίας, και μετά στα 30 έτσι να έχει αποκτήσει μια άποψη, να έχει ένα κριτήριο για τον εαυτό του και να θέλει. Γι' αυτό και πρέπει ο πυγμα
Μανιώνα που είχε γράψει τα τραγούδια και ράβει το κουστούμι να εξυγχρονίζεται και εκείνο όσον αφορά την άποψη. Ο Δωδεκαρίδη. Τι δεν σα άρεσε. Ήμουνα σίγουρη, ρε φίλε. Ήμουνα σίγουρη. Δεν σα άρεσε ο Πυγμαλίωνα. Άργησε κιόλα, Αράβη. Το ξέρω, είμαι σίγουρη. Αλλά αυτό που ήθελα να σα πω, εμένα αυτό που μου άρεσε, γιατί παλιότερα βλέπαμε τον Φίβο και λίγο απόμακρο. Δεν μιλούσε και πολύ σε κάμερε κτλ. Μου άρεσε που τον είχα δει και στην καρέκλα. Ο μόνος λόγος για να δεις House of Fame. Και ωραία τα έλεγε και χιούμορ είχε. Είναι ωραία από όλους και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση. Άρα με το που ανοίξει το στόμα του και μιλήσει για μουσική, όταν σε κάνει να θες να τον ακούσει. Και να πούμε και για τον Γιώργο Λεμπέση ότι επειδή έχει το δικό του στούντιο, να πούμε ότι ποτέ δεν σταμάτησε να γράφει και να δημιουργεί τραγούδια παρά το γεγονός ότι είχε αποτραβηχτεί και ασχολιόταν με την άλλη του δουλειά που έχουν τον παιδικό σταθμό. Έχει ένα πολύ ωραίο στούντιο και μέσα εκεί δημιουργεί τραγούδια και για άλλους καλλιτέχνες. Τέλεια. Φίβο, πάντως να ξέρεις ότι όλο αυτό το καλό, όλα αυτά τα καλά που είπα, τα είπα για να δημιουργήσω ένα έτσι υπόγειο ωραίο κλίμα, γιατί με την εποχή του auto-tune που ζούμε, νομίζω ότι είμαι ο μόνος που δεν έχει πει τραγούδι.